Βρισκόμαστε στον πρώην σταθμό του ΟΣΕ, στην Κόρινθο. Ένα χώρο ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπετε πίσω μου την διαμόρφωση όπως θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες από σήμερα. Τα έργα ξεκίνησαν. Κάποιοι δεν το περίμεναν εδώ και πολλά χρόνια ότι θα γίνει αυτή η ανάπλαση και θα είναι πλέον η είσοδος της πόλης της Κορίνθου ένα εντυπωσιακός χώρος, γιατί εδώ θα δείτε να υπάρχει πολύ πράσινο, να υπάρχουν χώροι με τους οποίους μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι θα μπορούν να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους, θα υπάρχουν όργανα γυμναστικής, παιδικές χαρές, θα υπάρχει αναψυκτήριο και η όμορφη αυτή η περιοχή θα είναι κάτι χαρακτηριστικό για την Κόρινθο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να ολοκληρωθεί, να παραχωρηθεί από τον ΟΣΕ, να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί το έργο. Και θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Γιώργο τον Μπούρο, ο οποίος θα σας πει και τις λεπτομέρειες του έργου. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι σύντομα ο εργολάβος που έχει ξεκινήσει θα μας δώσει δείγματα της δουλειάς και του έργου το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί και θα έχουμε εδώ στην είσοδο της πόλης να χαιρόμαστε έναν πραγματικά χώρο ο οποίος θα είναι εντυπωσιακός. Προσπαθούμε να ολοκληρωθούν τα έργα όσο γίνεται το συντομότερο και να τα χαρούν οι πολίτες. Είναι ένας πολυχώρος που αν λάβετε υπόψη ότι θα υπάρχει και το Μουσείο του Τρένου, θα σας πει λεπτομέρειες ο Γιώργος, αλλά και το Μουσείο του Τρένου με την καινούργια μουσιακή μηχανή η οποία έρχεται, θα είναι ένα σημείο αναφοράς εδώ, στην πόλη της Κορίνθου. Και θα είναι κάτι το οποίο όλοι θα το χαιρόμαστε. Γιώργο, τις λεπτομέρειες. Σε ενίσχυση των θέσεων του κυρίου Δημάρχου, να σας πω ότι μιλάμε για ένα χώρο 16 στρεμάτων, ο οποίος μελετήθηκε ως ανάπλαση εξ ολοκλήρου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη. Πέρασε από διάφορες δυσκολίες, στις οποίες ο κύριος Δήμαρχος με προσωπικές του παρεμβάσεις και πιέσεις σε ανώτερα όργανα διοίκησης καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Πετύχαμε να εκδοθούν όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες άδειες, ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα διακοπής εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιο. Ξεκίνησαν εργασίες, όπως βλέπετε γίνεται χωματουργικά διαμόρφωση και των υψομετρικών του περιβάλλοντος χώρου. Θα ακολουθήσει μετά η αγωγή των ευρύων υδάτων και αμέσως μετά η τελική διαμόρφωση. Θα περιλαμβάνει, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, καταρχάς εξ ανατολών προς δυσμάς ένα μουσείο τρένου με μία τμάμαξα παλιά και τρία βαγόνια έμφορτα. Θα περιλαμβάνει χώρους για μικρούς και μεγάλους χώρους αναψυχής. Τα μικρά παιδάκια θα πέσουν σε ένα ασφαλή χώρο, θα κάνουν ηλεκτρικό ποδηλατάκι ή αυτοκινητάκι με παρουσία των γονέων της ή των συνοδών τους. Θα υπάρξει αναψυκτήριο για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες του κόσμου που προσδοκούμε ότι θα είναι πάρα πολλοί, γιατί εδώ θα χτυπήσει η καρδιά της πόλης σε λίγο και θα ενώσει και δύο ιστορικές περιοχές, το κέντρο της πόλης με τις δύο ιστορικές περιοχές της Ιωνίας και της Αγίας Άννας. Θα έχουμε δρόμους περιπάτου, θα έχουμε δρόμους που θα γίνουν εκθέσεις ζωγραφικής ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες θέλουν οργανωμένοι σύλλογοι ή κοινωνικά σωματεία. Θα έχουμε παιδική χαρά για τα μικρά παιδιά ασφαλέστατη, καθώς και όργανα γυμναστικής για τους μεγαλύτερους. Θα παγκάκια πολλά για να μπορούν να ξεκουράζονται οι περιπατητές και ποδηλατοδρόμιο, το οποίο θα συνδέσει το μελλοντικό ποδηλατόδρομο που θα κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου στο σιδηρόδρομο με το Λουτράκι. Εμείς το έχουμε προβλέψει και γι' αυτό το σχεδιάσαμε έτσι το σημερινό ποδηλατόδρομο των 16 στρεμάτων, ώστε να υπάρχει και μια φυσική συνέχεια για το μέλλον. Ή με τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου, τα οποία ως τον ούπο θα έχουμε και εκεί ευχάριστα νέα, αλλά γι' αυτό θα σας πει περισσότερο ο κύριος Δήμαρχος. Άρα λοιπόν σήμερα με στόχο το καλοκαίρι, το τέλος του καλοκαιριού, έχουμε βάλει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα να το τρέξουμε και να αποδοθεί στην κοινωνία της πόλης της Κορίνθου και σε όλους όσους άλλους περάσουν και την αγαπήσουν. Γιατί δεν θα είναι μόνο εντυπωσιακό, κύριε Δήμαρχε, θα είναι και ουσιαστικό για τον κόσμο. Δηλαδή για τα μικρά παιδιά, για τους μεγάλους ανθρώπους. Ένας με το σκυλάκι του μπορεί να έρθει να κάνει μια βόλτα, να κάτσει ένα μπαγκάκι, να απολαύσει. Και βέβαια το θέαμα και η αισθητική αυτού που εισέρχεται στην πόλη μας πλέον θα κερδίζεται από αυτή την εικόνα, η οποία θα είναι περίπου ακριβώς όπως είναι αυτό που βλέπετε πίσω σας.
Όπως σας είπε και ο Γιώργος, αυτό το έργο θα συνδέεται με το έργο το οποίο θα συνεχίσει η ανάπλαση προς το Λουτράκι και με το έργο της περιφέρειας, τις παλιές γραμμές του τρένου. Και θα είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας. Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση της πόλης θα είναι εξαιρετική. Εκείνο που έχω να προσθέσω εγώ είναι ότι οι δεσμεύσεις της δημοτικής μας αρχής για τα έργα γίνονται πράξη, όπως βλέπετε. Και να σας δώσω ραντεβού σε μία ή δύο εβδομάδες να πάμε στην παραλία Καλάμια να δείτε την επέκταση εκεί του πεζοδρόμου. Το έχουμε υποσχεθεί και θα γίνει πράξη σε λίγο καιρό. Θα το δείτε.